Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν πάνω από 225.000 κρούσματα και 2.500 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες. Το εμβόλιο δεν ήταν ποτέ πιο αναγκαίο. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων λέει πως η αξιολόγηση του εμβολίου της Pfizer θα γίνει μετά τις 14 Δεκεμβρίου και πως ως τα τέλη αυτής της χρονιάς μπορούν να εμβολιαστούν ακόμα και 20 εκατομμύρια Αμερικανοί. We receive FDA approval, which we think is likely sometime the week of the 14th of December, that we could be shipping within the first 24 hours and we could be vaccinating. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους κομιτιών από όλη τη χώρα. Κεντρικό θέμα συζήτησης φυσικά η αντιμετώπιση της πανδημίας και το πολυπόθητο εμβόλιο. My team is looking at it, of dealing with first responders and those in nursing homes and in home care. The first people on the list. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Προτιμά να αναλώνεται στην προσπάθειά του να πείσει πως του έκλεψαν τις εκλογές. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στη Τζόρτζια, όπου σε λίγες εβδομάδες θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές για τις δύο θέσεις γερουσιαστών που απομένουν. Το μήνυμά του είναι ένα και δεν αλλάζει. A very important election that's coming up will determine whether or not we hold the Senate. Unfortunately, in Georgia, they're using the same horrible dominion system. Ο Μάικ Πένς είναι ήδη εκεί για να προετοιμάσει το έδαφος για τον Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να κάνει ανωκάτω τη συνεδρίαση της τοπικής γερουσίας. For all we've done, for all we have yet to do, we need the Peach State to defend the majority. Ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα μίλησε σε τηλεδιάσκεψη με τους δημοκρατικούς γερουσιαστές που διεκδικούν τις δύο θέσεις της γερουσίας που απέμειναν.